κοιτάγανε έτσι σαν εξωγήινους και ότι αντί να μπάκα στο νοσοκομείο μέσα το μωρό μας που είναι αυτή τη στιγμή 6 ημερών, σας προτρέπανε να δώσετε ξένο γάλα, με ποιο μηχανισμό? Για πείτε μου την εμπειρία σας. Γενικότερα όσοι συζητήσαμε το θέμα του θυλασμού και του ταΐσματος, ήταν όλοι με την προτροπή να δώσουμε άμεσα ξένο γάλα, και όσο εμείς αντιστεκόμασταν ήταν λες και μας κοιτάγανε έτσι σαν εξωγήινους, και ότι αντί να το υποστηρίζουν ότι θέλουμε να πάμε με το μητρικό θυλασμό, εκείνοι μας κοιτούσαν λες και το κρίμα στο λαιμό σας, ότι θα συνεχίσετε όπως νομίζετε. Ακούσατε λοιπόν τον μπαμπά τι ακριβώς αναφέρει για το μευτήριο, ότι όλοι προσπαθούσαν, μην βάλω το όλοι και εννοούμε όλους τους πάντες, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι λοιπόν των ανθρώπων που φροντίζανε το μωρό μαζί με τη μαμά, προτρέπανε ότι δώστε ξένο γάλα γιατί έχασε βάρος, γιατί έχει κάνει ικτεράκο και πρέπει να κερδίσει, να πέσει ο ίκτερος. Με αποτέλεσμα λοιπόν οι γονείς μέσα σε ένα 24ωρο σχεδόν πιστήκαν να δώσουν ξένο γάλα, και εγώ τώρα προσπαθώ έτσι, μισή ώρα, μία ώρα θα φάμε, θα προσπαθώ να τους πείσω ότι πώς πρέπει να θυλάσουν και να μην δώσουν ξένο γάλα. Πιστέψτε με, θα το καταφέρουμε, γιατί η μάνα είναι υπέροχη και ο μπαμπάς.